Η Αλμοπία ήταν αρχαία χώρα της Μακεδονίας, ένα της οποίας αποτέλεσε επαρχία μια από τις 17 επαρχίες του Μακεδονικού Βασιλείου και περιελάμβανε την ορεινή περιφέρεια των Μογλενών όπως την αποκαλούσαν αργότερα οι Βυζαντινοί, βόρεια της Σιμαθίας και βορειοδυτικά της Βοτιαίας. Η Ορεσίβη, οι Αλμοποίες ήταν αρχικά ανεξάρτητοι, κατόπιν όμως προσαρτήθηκαν στο Μακεδονικό κράτος. Θείο γενικά αποτελούσε την προσβορά της Έδεσας περιοχή. Κυρίες πόλεις της Αλμοπίας ήταν η Άλορος, Άψαλος, Τρία, η Εύρωπος και η Όρμα Τρέσινο, οι οποίοι αποτελούνταν από τρία χωριά, το όνομα της οφείλεται στους αρχαίους κατοίκους της Άλμοπες ένα Αλμοποίης. Κατά την ελληνική μυθολογία, οι Άλμοπες ήταν φυλοί γιγάντων. Πήραν το όνομα τους από τον αρχηγό τους, Άλμοπα γιο του Ποσειδώνα και της Έλης. Η ομολογία της λέξης Αλμοπία δεν είναι βέβαιη. Η αρχαιότερη αναφορά σε αυτούς γίνεται από το Θουκυδίδη, ο οποίος γράφει ότι οι Μακεδόνες έδιωξαν τους Άλμοπες από την Αλμοπία τ' έστησαν δε και εκτής νινεορδίας καλουμένη σε ορδούς και εξ Αλμοπίας Άλμοπας. Αυτό υπολογίζεται ότι έγινε μεταξύ 700 έως 650 π.Χ. Ο Στέφανος Βυζάντιος και έκτος αιώνας διέσωσε το γενεαλογικό μύθο των Αλμόπων, Αλμοπία χώρα Μακεδονίας, Ιόκουν Άλμοπες. Κλήθη δε από Άλμοπος γίγαντος. Το εθνικό Άλμοπ και Αλμόπιος και Αλμοπία, από Άλμοπος του Ποσειδώνος και Έλης του Αθάμαντος. Ετυμολογικά η λέξη Άλμοπ είναι σύνθετη από τις λέξεις Άλμα και όποια σημαίνει τον αναπτυγμένο στην όψη, τον φαρδοπρόσωπο. Και όμως, εδώ υπήρχαν 40 τύμβοι, κατά μήκος ενός ποταμού κορμητικού χυμάρου σήμερα διαμέτρου 8 έως 14 μέτρα και δύο επιμήκης διαστάσεων 20 επί 8 μέτρα και 17 επί 11 μέτρα. Το σημείο συνδέεται με τα τοπόσημα της αρχαίας Αλμοπίας Φόρμα, Ευρωπός και άλλα. Αποσιωπητικά. Η αρχαία Άψαλος μικρότερο του Άπτος Ινάλς ίσον παραθαλάσσιος τόπος, που από μόνο του το όνομα δείχνει την παλαιότητα, και όντως ευρέθησαν φωλίδες από πυρητόλιθο, κρουστήρες και κροκάλες επίκρουσης 12.000 χρόνων. Στις θέσεις Κόμβος και Γραμμή βρέθηκε νεολιθική κατοίκηση από το 6.500 π.Χ. Πόσκαφα κτίσματα 5 επί 4,2 μέτρα πασαλόπικτες οικίες, ορίγματα μεγάλων διαστάσεων τράφη 13 χ 8 χ 5,3 μέτρα κεραμική, λίθινα και οστέινα εργαλεία δλεπίδες, πελέκης, τριπτήρες, κρουστήρες, μιλόπετρες γλίθινη και πύληνη πεσή, υφαντικά βάρη, ποινία, σφονδύλια, οστρέινες χάνδρες, βράχιολια, κεραμικός κλίβανος νένα απορριμματική λάκη εργαστηρίου δρόμη, τάφη κλπ. Στην θέση Τούμπα, τύμβος κλασικής εποχής. Στην θέση Βέρπεν, αρχαίος οικισμός. Βρέθηκαν κεραμοσκεπή στάφη, τύμβος με περίβολο διαμέτρου 15 μέτρα με αμφορέα, σιδερένιο μαχαιρίδιο και άλλα. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, συγκεκριμένα στη Σοσάνδρα διαπιστώθηκε, μετά από σύντομη αναγνωριστική έρευνα των αρχαιολόγων της Ιώτα Ζήτα Έπκα, πως τα οικοδομικά λείψαν ακαμένες πυλόμαζες με αποτυπώματα ξύλων που εμφανίστηκαν κατά τη διάνοιξη της άβλακας του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τη Σοσάνδρα προς την Αριδαία, αποτελούσαν το στρώμα καταστροφής από την ανοδομή των τείχων μιας προϊστορικής κατοικίας που χρονολογείται περίπου στη 4η χιλιετία π.Χ. Η ανασκαφή που ακολούθησε από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο του 2008 έφερε στο φως, μετά την απομάκρυνση του στρώματος καταστροφής που προαναφέρθηκε, ένα πλήρες σχεδόν πλέγμα από πασαλότρυπες. Παράλληλα αποκαλύφθηκε σε άριστη κατάσταση και κατά χώραν ο οικιακός εξοπλισμός, που περιελάμβανε ένα μεγάλο αριθμό πύληνων αγκείων, λίθινα εργαλεία και δύο οικιακούς φούρνους. Συλλέχθηκαν, έτσι, πληροφορίες, όχι μόνο για τη μορφή και την εσωτερική διαρρύθμιση του οικοδομήματος, αλλά και την οργάνωση του νοικοκυριού. Το κτίριο ήταν ορθογώνιο στη κάτωψη, με επιφάνεια 58 τετραγωνικά μέτρα και τριμερή διάρθρωση στο εσωτερικό. Ανήκει στο γνωστό τύπο του πασαλόπικτου οικίματος, όπου ο ξύλινος σκελετός κατασκευασμένος με πασάλους, πλέγμα κλαδιών και καλαμιών επαλήφονταν με πυλό.
Σύμφωνα με τους οικιακούς φούρνους και την κατανομή των αγγείων και εργαλείων στο εσωτερικό, συμπεραίνουμε ότι οι δύο ακρινοί χώροι ήταν χώροι παρασκευής της τροφής και συναιστίασης. Ανάμεσα τους υπήρχε ένας τρίτος χώρος, με είσοδο στην νότια απάνεμη πλευρά, που θα πρέπει να ερμηνευθεί ως χώρος επεξεργασίας των σιτηρών και αποθήκευσης των αγροτικών προϊόντων, αφού εδώ βρέθηκαν αρκετά εργαλεία, όπως μυλόπετρες και τρυπτήρες, αλλά και ένας από τους δύο συνολικά αποθηκευτικούς λάκκους. Από αποτυπώματα στις βάσεις των πύληνων σκευών, διαπιστώθηκε ότι τα δάπεδα ήταν καλυμμένα με ψάθες. Η ανασκαφή της προϊστορικής κατοικίας της Οσάνδρα προσέφερε πολύτιμες και μοναδικές πληροφορίες για την αρχιτεκτονική και την οργάνωση ενός σπιτιού της ύστερης νεολιθικής εποχής, καθώς πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση όπου οι αρχαιότητες έμειναν ανέπαφες από την καλλιέργεια ή άλλου είδους επεμβάσεις για περίπου 6.000 χρόνια από σήμερα. Ιστορία αρχαιότητα. Πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια, το λεκανοπέδιο της Αλμοπίας κατακαλύπτονταν από νερά σε ύψος 450 έως 500 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε απροσδιόριστο χρόνο τα νερά βρήκαν διέξοδο από τα στενά του Καράντερε και σχηματίζοντας τον Άνω Λουδία αποκάλυψαν σιγά σιγά το λεκανοπέδιο, στο οποίο άρχισε να εμφανίζεται ανθρώπινη δραστηριότητα πριν από 7.000 περίπου χρόνια. Όπως ήταν φυσικό, η ανθρώπινη δραστηριότητα προηγήθηκε στην Άνω Αλμοπία και στα υψώματα και βαθμία επεκτάθηκε στον Κάμπο, όσο υποχωρούσαν τα νερά και απελευθερωνόταν γη. Ήδη από τα χρόνια της νεολιθικής εποχής η πεδιάδα διαμορφώθηκε σχετικά, αφού διαπιστώνονται οικισμοί στις παρυφές της και σε χαμηλούς λόφους. Το φυσικό περιβάλλον της προϊστορικής Αλμοπίας, που ασφαλώς ήταν ριζικά διαφορετικό από το σημερινό. Με την εναλλαγή ελών, λιβαδιών, μικρών λιμνών, λόφων και ποταμών πρέπει να ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους προϊστορικούς ανθρώπους, ειδικά για εκείνους της νεολιθικής περίοδου, γιατί τους πρόσφερε πλούσιες δυνατότητες για καλλιέργεια δημητριακών και οσπρίων, εκτροφή ζώων, ψάρεμα στα ποτάμια και τους υδροβιότοπους και κυνήγι στα ψηλά και δασοσκεπή βουνά της άγριων ζώων που πολλά σήμερα δεν υπάρχουν πια. Της επαρχίας Αλμοπίας του Νη, Πέλας, πήρε το όνομα του σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες από τον αξιωματικό του Μη, Αλεξάνδρου τον Άλορο. Στην προχωρημένη εποχή του Σιδήρου οι Άλμοπες δέχτηκαν την ορμητική επίθεση Μακεδόνων με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την περιοχή και να εγκατασταθούν στο Παγκαίο. Μεγάλη ανάπτυξη, στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων γνωρίζουν οι οικισμοί κατά μήκος του Αλμοπαίου ποταμού. Οι περιοχές όπως Άλορο, Άψαλο, Μοναστηράκι, Χρυσή, Σοσάνδρα, Θεοδωράκι, Πρόδρομο, Νότια συνεχίζουν να κατοικούνται και στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Τα πρώτα βυζαντινά χρόνια η Αλμοπία παίρνει την ονομασία Ενωτία από την ομώνυμη πόλη Φρούριο και έδρα της Βυζαντινής Διοίκησης. Οι έρευνες τοποθετούν τη Βυζαντινή πόλη κοντά στη Νότια. Την ονομασία Μοβλενά παίρνει η περιοχή από τους Βούλγαρους επιδρομής στα χρόνια της δυναστείας των Μακεδόνων. Το 1435 κατακτήθηκε η περιοχή από τους Τούρκους πήρε την ονομασία Καρατζόβα. Η Αλμοπία απελευθερώθηκε το 1912 από τα ελληνικά στρατεύματα. Στη διάρκεια του κεφαλαίου Α μετών ο Παγκοσμίου Πολέμου η περιοχή αποτέλεσε το μακεδονικό μέτωπο. Αφού μιλήσαμε για την Αλμοπία, περνάμε τώρα στο Άλορο. Στο χωριό αυτό έχουν βρεθεί πολλά αρχαία αντικείμενα και όχι μόνο τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια. Νομίσματα μακεδονικά και άλλα που έχουν περισυλλεγεί από τον οικισμό, χρονολογείται από τον 4ο αιώνα παραδείγματος χάρη όπως και τα ευρήματα των δοκιμαστικών ανασκαφών που έγιναν το 1986 και 1993 στον οικισμό. Το παραπάνω μεταλλείο το επισκέφτηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού το 1967 οι Άπωνες μεταλλιολόγοι οι οποίοι ήρθαν με σκοπό να αναλάβουν τις υπόλοιπες ανασκαφές αλλά δεν τα κατάφεραν. Σήμερα οι αρχαιολόγοι μιλούν για το χαμένο νομισματοκοπείο του Μη, Αλεξάνδρου, γιατί πολλά νομίσματα που έχουν βρεθεί έχουν από τη μια όψη το Μη, Αλέξανδρο και από την άλλη τον Βουκεφάλα, η αρχαιολόγος Κάπα. Χρυσοστόμου με τους συνεργάτες της έχει αναλάβει η συνέχιση της ανασκαφής του νομισματοκοπίου.
κοντά σε αυτήν την περιοχή υπάρχει μια γέφυρα γνωστή ως γέφυρα του Μη Αλεξάνδρου. Μέσα στο κάστρο Φρούριο καλές βρέθηκαν ευρήματα ελληνιστικών χρόνων όπως πύληνα γυναικεία ειδόλια. Το όνομα της Αλμοπίας οφείλεται στους Άλμοπες, γίγαντες που, σύμφωνα με τη μυθολογία, έλαβαν μέρος στη γιγαντομαχία. Συγκεκριμένα, μια ομάδα γιγάντων με αρχηγό τον Άλμοπα, κατέφυγε στην περιοχή της σημερινής Αλμοπίας, αφού κατακριμνίστηκαν από τον Όλυμπο. Το όνομα σημαίνει γίγαντα στην όψη Άλμοπ, Σινόπ, Άλμοπ, Ισον Άλμα, Γιγαντιέος, ο πίσον όψης.